Μια επιστολή που έστειλε το επιμελητήριο Κορυνθίας για το γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου μέσα στο επιμελητήριο. Ναι. Ήρθα σε επαφή γιατί σήμερα η κυρία Τοξίδη έκανε και μια δήλωση. Γι' αυτό είχε έστειλε εξώδικα, στείλε εξώδικο. Βέβαια. Ναι, η ΟΒΕ, τώρα μου το λέτε εσείς τις ενέργειες που έχει κάνει. Εμείς ήρθαμε σε μια επαφή με το επιμελητήριο Κορυνθίας. Μας είπε ότι είναι θέμα καθαρά χωροταξικού, δεν τίθεται θέμα έξωσης, απλώς ότι πρέπει να μετακινηθούμε σε άλλο χώρο. Εντός του επιμελητηρίου, ναι. Επομένως, εμείς αυτό που θα κάνουμε και σαν φορέας, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να έρθω σε επαφή με το ΔΣ, να ανακοινώσουμε αυτήν την πρόθεση που έχει το επιμελητήριο και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Συλλόγος, αν νομίζει ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργού Συλλόγου μπορούμε να παραμείνουμε μέσα στον καινούριο χώρο, θα παραμείνουμε. Και η επιστολή έλεγε εντός ενός μήνα να φύγετε από εκεί. Ναι, να αδειάσουμε. Δεν λέει να αδειάσει το χώρο, δεν λέει πού θα πάτε. Όχι, δεν λέει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγετε. Ότι πρέπει να αδειάσουμε το γραφείο είναι ξεκάθαρα μέσα σε ένα μήνα, με ένα περιθώριο, μέσα σε ένα μήνα, ώστε όπως μας είπανε προφορικός τώρα ο κ. Πιτσάκης, ότι μπορούμε να πάμε σε κάποιον άλλο χώρο μέσα στο επιμελητήριο.